Σήμερα το Ευαγγέλιο δίνει μία απάντηση, γιατί το θέμα είναι μεγάλο βέβαια, δεν μπορεί να εξαντληθεί μέσα σε 10 λεπτά. Δίνει όμως μία απάντηση περίπου για τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός έκανε τα θαύματα. Βέβαια υπάρχουν θαύματα τα οποία γίνονται καθημερινά. Αυτή η ίδια η ζωή μας είναι ένα μεγάλο θαύμα. Όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας είναι θαυμαστά. Το γεγονός ότι η φύση υποτάσσεται στο δημιουργό της, λίγο αν ο άνθρωπος έχει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του και τα αυτιά τα πνευματικά για να φουγκράζεται, θα δει πως ολόκληρη η δημιουργία είναι υποτεταγμένη στο δημιουργό. Και είναι ένα θαύμα το πως υπακούει ολόκληρη η δημιουργία στο δημιουργό. Για φανταστείτε να μην υπήκουε η δημιουργία στο δημιουργό. Το νερό να μην έτρεχε έτσι όπως τρέχει, αλλά να τρέχει ανάποδα. Να μην είχε τις ιδιότητες όπως έχει, αλλά αντί να μας ζωογονεί, να μας βλάπτει. Τα αστέρια να μην κινούνται έτσι όπως κινούνται, αλλά άλλοτε να πηγαίνουν αριστερά και άλλοτε δεξιά. Άλλοτε να συγκρούνται, άλλοτε να πέφτουν και ούτω καθεξής. Και όμως όλα έχουν μια νομοτέλεια. Εμείς δεν τα θεωρούμε, λέμε ότι είναι φυσικά φαινόμενα. Έτσι. Τι θα πει φυσικά φαινόμενα? Όλους αυτούς τους νόμους μέσα στη δημιουργία τους έθεσε ο Θεός. Και όλα αυτά είναι ένα θαύμα. Και βέβαια πέρα από τους φυσικούς νόμους υπάρχουν και οι πνευματικοί νόμοι. Εκεί είναι πια που να θαυμάζει κανείς, εάν έχει τα μάτια της ψυχής του ανοιχτά, να βλέπει πώς λειτουργούν αυτοί οι πνευματικοί νόμοι καθημερινά στη ζωή του ανθρώπου, των ανθρώπων. Δεν είναι τα πράγματα ή και ως έτυχη όπως νομίζουν μερικοί. Πρόβατα και ερήφια, ατάκτως ερημένα. Όλα είναι υπό τον έλεγχο του Δημιουργού, υπό τον έλεγχο του Θεού. Και διαβάζουμε στα Ευαγγέλια ότι όλοι οι άνθρωποι, λέει, προσέχονταν στον Χριστό, που τον πλησίαζαν δηλαδή, γινόντουσαν καλά από οτιδήποτε και ανέπασαν. Άλλοτε βέβαια ζητούσαν από τον Χριστό βοήθεια οι άνθρωποι και θεραπεία, άλλοτε όμως και όχι. Ο Χριστός τους θεράπευε όλους. Μα πώς είναι δυνατόν να τους θεράπευε όλους? Και είχαν όλη την πίστη άραγε για να τους θεραπεύσει? Δεν έχει σημασία. Φαίνεται η αγάπη και η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του Θεού μας. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να μας δείξει το πρόσωπο της αγάπης του Θεού μας. Το ακούσαμε προηγουμένως σε μια ευχή της αναφοράς, πολύ ωραία, του Αγίου Χρυσοστόμου, που λέει ότι ούτω γαργάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον μονογενή αυτού Υιό απέστειλε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε αυτά τα λόγια, ώστε αυτός ο οποίος θα πιστέψει στον Χριστό δεν έχει θάνατο, αλλά έχει αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει θάνατος για αυτόν ο οποίος πιστεύει στον Χριστό, αλλά μόνο η αιώνια ζωή. Γιατί ο άνθρωπος δια της πίστεως ενώνεται με τον Χριστό. Είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, ούτως ή άλλως. Εφόσον είμαστε βαπτισμένοι, είμαστε μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Και αυτοί οι οποίοι ρωτούν βέβαια, σαν το ερώτημα αυτό που σας είπα προηγουμένως, είτε αυτό μπορεί να δείχνει ολιγοπιστία, είτε μπορεί να δείχνει καιροσκοπισμό, με την έννοια δηλαδή ότι εμείς περιμένουμε όταν θα έχουμε μία μεγάλη ανάγκη και θα θελήσουμε να θεραπεύσουμε μία ανάγκη τέτοια ή μία ασθένεια, τότε να καταφύγουμε στο Θεό. Μα ο Θεός δεν ξέρει τα προβλήματά μας, δεν ξέρει τις ανάγκες μας και κυρίως δεν ξέρει τις ανάγκες της ψυχής μας. Λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μέσα ότι ζητείτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστηθήστε ημίν. Εκείνο που πρέπει εσείς να ζητάτε είναι η σωτηρία της ψυχής σας. Όλα τα άλλα μη φοβάστε. Τα γνωρίζει ο Θεός. Μη φοβάστε όλα τα άλλα. Θα ικανοποιήσει ο Θεός όλες τις άλλες ανάγκες σας. Τι Θεός θα ήταν αυτός που θα έπρεπε δηλαδή εμείς να τον συμβουλέψουμε τι να κάνει? Έτσι μερικοί συμπεριφέρονται στο Θεό. Σαν δηλαδή εμείς να είμαστε οι σοφοί και να πρέπει να συμβουλέψουμε τον Θεό, και μερικές φορές μάλιστα λέμε όχι, δεν έγινε καλά αυτό. Έτσι έπρεπε να γίνει. Μα είμαστε τόσο αφελείς, αδελφοί μου. Όσο περισσότερο εμπιστεύεται κανένας στον Θεό και τον εμπιστεύεται τόσο πολύ, ώστε να μην χρειάζεται να ζητάει από τον Θεό τι και πώς.
Αλλά έχω εμπιστοσύνη. Πώς λέμε σε κάποιον, σου έχω εμπιστοσύνη. Πάρ' τα αυτά και διαχειρίσου τα εν λευκό. Εν λευκό. Έτσι ακριβώς να είναι η διαχείριση της ζωής μας, να αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού για να τη διαχειριστεί εκείνος εν λευκό. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, όπως λέει η Εκκλησία. Έχουμε σήμερα, αδελφοί μου, είδαμε εδώ στο Ευαγγέλιο δύο τυφλοί οι οποίοι έρχονται στον Χριστό και του λένε «Ελέησον ημάς η Αγαβήν». Πολλές φορές έχουμε θεραπείες τυφλών μέσα στα Ευαγγέλια. Έχουμε εκεί και τον τυφλό της Ιερικού που όσο του έλεγαν να σου πάσει, άλλο τόσο εκείνος φώναζε. Και εδώ βέβαια έχουμε τους τυφλούς αυτούς οι οποίοι έλεγαν «Ελέησον ημάς η Αγαβήν». Τι σημαίνει η Αγαβήν? Ο Μεσσίας θα προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Άρα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είχαν ακούσει κάτι για τον Χριστό, είχαν ακούσει τόσα και τόσα θαύματα και πίστευαν ότι είναι πλέον αυτός ο απεσταλμένος του Θεού, ο Μεσσίας. Γι' αυτό και τον ονόμαζαν με την ονομασία αυτή η Δαβίδ. Αλλά ο Χριστός φαινομενικά και αρχικά δεν τους κάνει καλά. Τους αφήνει. Και άλλη φορά ο Χριστός αφήνει τους ανθρώπους, όπως την γυναίκα εκείνη η οποία την σιροφινίκησα, η οποία πήγε να ζητήσει την θεραπεία της κόρης της, η οποία ήταν δαιμονιζουμένη, και ο Χριστός την καθυστερούσε και της έλεγε ότι δεν μπορώ, λέει, να σε θεραπεύσω, γιατί εγώ δεν ήρθα, λέει, για εσάς, για τους ιδωλολάτρες, εγώ ήρθα για τα παιδιά του Θεού, ήρθα για τους Ισραηλίτες. Άσχετα αν μετά βέβαια την έκανε καλά, και όχι μόνο την έκανε καλά την κόρη της, αλλά την επένεσε και δημόσια μπροστά σε όλους. Γιατί το κάνει αυτό ο Χριστός? Για να μας δώσει χρόνο, αδελφοί μου, βασικά, για να μας δώσει χρόνο να οριμάσει η πίστη μας. Πόσες φορές εμείς αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνουμε και λέμε, μα γιατί, όλος ο κόσμος έχει και εγώ δεν έχω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μερικές φορές παίρνω και εγώ έτσι μηνύματα στο κινητό, τάκ, ένα μηνυματάκι έρχεται και λέει, μα γιατί, λέει, Πάτερ, δηλαδή όλοι έχουν παιδιά και εμείς δεν έχουμε παιδί? Δηλαδή εμείς τι κάναμε του Θεού, τι του κάναμε του Θεού? Ναι, έχω τέτοια αυτό ερωτήματα. Αυτό, το λένε αυτό. Μα όταν εγώ το λέω του Θεού αυτό το πράγμα, αυτό το παράπονο, παράπονο, πέστε το όπως θέλετε, πέστε το, που δεν είναι παράπονο, ουσιαστικά αυτό είναι ύβρις. Ύβρις είναι αυτό το πράγμα. Έτσι κόβεις τον εαυτό σου από τη βοήθεια του Θεού. Δεν είναι στα χέρια του Θεού. Του δεν είναι στα χέρια του Θεού. Σαν να λες δηλαδή ότι ο Θεός δεν ξέρει τι κάνει. Σε άλλους δίνει και σε άλλους δεν δίνει. Όποτε θέλει δίνει. Χθες δίνει, σήμερα δίνει και σε μένα πότε θα δώσει? Δηλαδή αύριο. Ζήσε μάτι μου να φας τριφύλι. Δεν είναι αυτό πίστη, αγαπητοί μου αδελφοί. Αυτό δεν είναι πίστη. Αυτό είναι εγωισμός. Αυτό είναι ολιγοπιστία. Αυτό είναι ασέβεια πολλές φορές. Και έτσι εμείς για αυτόν τον τρόπο κρίνουμε, επαναλαμβάνω, την πόρτα στο να πάρουμε τις ευλογίες του Θεού. Όταν λοιπόν έφτασε ο Χριστός σε κάποιο σπίτι, τότε και τους έδωσε τους τυφλούς αυτούς λίγο περιθώριο χρόνο, τι τους λέει? Πιστεύετε ότι δύναμε τούτο ποιήσε? Λέει, καλά, εσείς το ζητάτε, έρχεστε από πίσω και το ζητάτε. Είστε τυφλοί, θέλετε να αναβλέψετε, θέλετε το φως σας. Πιστεύετε ότι εγώ μπορώ να σας δώσω το φως? Πιστεύετε αληθινά ότι μπορώ να σας δώσω το φως? Πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτό το ερώτημα, αγαπητοί μου αδελφοί, και βλέπουμε πόσο συχνά ο Χριστός το ρωτάει στους ανθρώπους οι οποίοι τον πλησιάζουν. Αυτό δείχνει την υγεία της ψυχής του ανθρώπου, αν πιστεύει ή αν δεν πιστεύει. Και πιστεύω σημαίνει ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη βοήθεια και στη δύναμη της. Πώς θα μπορούσαμε άργια να παρομοιάσουμε την πίστη? Έχουμε μία συσκευή, η οποία είναι άρεστη συσκευή. Είναι ηλεκτρονική, είναι, ξέρω, κομπιούτερ, ό,τι θέλετε. Είναι μια συσκευή που μας βοηθάει για να κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού. Η οποία δεν δουλεύει, δεν εργάζεται. Τι γίνεται, γιατί δουλεύει? Την κοιτάς από εδώ, την κοιτάς από εκεί, δεν δουλεύει. Είναι για πέταμα. Και μετά βλέπεις ότι δεν έβαλες το καλώδιο στην πρίζα, γι' αυτό δεν δουλεύει. Αυτό είναι η πίστη. Αυτό είναι η πίστη. Αυτό το απλό πραγματάκι. Παίρνεις το καλώδιο και το βάζεις στην πρίζα. Και μόλις παίρνει ενέργεια, τότε αμέσως κάνει τη δουλειά της. Εμείς πολλές φορές
έχουμε μέσα μας αμφισβήτηση. Έρχεται και ο πονηρός βέβαια πολλές φορές με τους λογισμούς εκεί και αναστατώνει την ψυχή μας, να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Να μην δεχόμαστε τους πονηρούς λογισμούς. Αλλά σημασία έχει ότι εμείς ολιγοπιστούμε. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Πίστη σημαίνει ότι είμαι βέβαιος ότι ο Χριστός μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημά μου. Και όχι μόνο μπορεί, αλλά και το γνωρίζει και ακούει την προσευχή μου. Τώρα, εάν θα το κάνει και πότε θα το κάνει, αυτό είναι δικό του θέμα. Σημασία έχει όμως ότι ο Χριστός μπορεί. Και παράλληλα, ότι ο Χριστός, ακόμα και να μην πραγματοποιήσει το αίτημά μου αυτό, όμως μου δίνει τη σωτηρία της ψυχής, μου δίνει την άφεση των αμαρτημάτων. Πόσοι άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία και έχουν λογισμούς, εάν ας πούμε η Θεία Κοινωνία την οποία έρχονται είναι αληθινά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν έχεις αμφιβολίες, καλύτερα να μην κοινωνήσεις. Διότι όταν έχεις αμφιβολίες ότι αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε βλασφημείς όταν έχεις να κοινωνήσεις, όταν δεν πιστεύεις ότι πραγματικά κοινωνείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο σου δίνει την αιώνια ζωή. Και πολλοί Άγιοι άνθρωποι είδαν βέβαια και με τα υλικά τους μάτια ο Θεός για συγκεκριμένους λόγους που εκείνος ήθελε κάτω από ορισμένες συνθήκες, τους έδωσε αυτή τη δυνατότητα να δουν πραγματικά ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Εάν δεν πιστεύεις, αδελφέ μου, ότι ο Χριστός μπορεί να σου δώσει τη σωτηρία, δεν έχει νόημα να έρχεσαι στην Εκκλησία. Φυσικά. Γι' αυτό βλέπετε πολλοί χριστιανοί έρχονται στην Εκκλησία τυπικά. Ή πέρασε, λέει, να ανάψω ένα κερί. Τι θα πει να ανάψω ένα κερί? Πέρασα να ανάψω ένα κερί, που να σημαίνει δηλαδή ότι πέρασα και από την Εκκλησία καλού κακού. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Μπορεί να υπάρχει και Θεός, μπορεί και να έχει και δύναμη ο Χριστός να με σώσει. Εγώ θα έχω ανάψει ένα κερί και δεν σε σώζει το κερί αυτό, αν δεν έχεις πίστη. Αν δεν έχεις πίστη, δεν σε σώζει το κερί. Η πίστη είναι αυτή που σε σώζει. Και η πίστη, βέβαια, όπως καταλάβουμε από το παράδειγμα αυτό που είπαμε προηγουμένως, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος σε σώζει. Όταν βάζεις εσύ το καλώδιο στην πρίζα, δεν είσαι εσύ αυτός ο οποίος δίνει την ενέργεια. Η ενέργεια έχετε μέσα. Μέσα από την πρίζα έρχεται η ενέργεια. Έτσι, η ενέργεια έρχεται από τον ουρανό, έρχεται η ενέργεια. Η ενέργεια είναι του Θεού. Είναι δεδομένη. Το ζήτημα είναι και το ερώτημα αν εσύ θα πάρεις τη βοήθεια αυτή και τη δύναμη του Θεού. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, διότι πολλές φορές έτσι κοπιάζουμε και αγωνιζόμαστε στην πνευματική ζωή, αλλά μας λείπει το κυριότερο. Και μας λείπει η πίστη στο Θεό, η εμπιστοσύνη στο Θεό. Που μετά αρχίζουμε και αμφισβητούμε τα πάντα. Ακόμα και η αμφισβήτηση του πνευματικού είναι ολιγοπιστία. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αφήσουν τον εαυτό τους στα χέρια των συμβουλών του πνευματικού, στα χέρια της εξομολόγησης. Γιατί σου λέει, και τι ξέρει ο πνευματικός? Εγώ έχω περισσότερα πτυχία. Εγώ ξέρω περισσότερες γλώσσες. Αυτός είναι αγράμματος κτλ. Μα δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Είναι το πετραχύλι, είναι η χάρις του Θεού. Αυτά τα οποία δίνουν την ευλογία και τη σωτηρία στον άνθρωπο. Δεν είναι ο άνθρωπος ο ιερέας. Ο ιερέας είναι ο μεσάζων, ο αγωγός, το καλώδιο, ας το πούμε έτσι. Πώς, εάν κοπεί το καλώδιο, χάνεις την επαφή σου με την ενέργεια. Έτσι και εδώ χάνεις την επαφή σου, κινδυνεύεις να χάσεις την επαφή σου με τον Χριστό. Και αυτό φυσικά είναι ένας πολύ μεγάλος πειρασμός, τον οποίο ο διάβολος έρχεται να το βάλει στους ανθρώπους. Υπάρχουν χριστιανοί μέχρι σήμερα, χριστιανοί εντός εισαγωγικών, που δεν έχουν καμιά σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Γιατί νομίζουν ότι ο ιερέας, μιας και είναι άνθρωπος, όπως είμαστε όλοι βέβαια, δεν μπορεί να έχει καμία εξουσία πάνω στα μυστήρια. Μέγα λάθος. Ας ανοίξουν τα βιβλία, ας ανοίξουν την Αγία Γραφή, να δουν τι λέει εκεί ο Χριστός. Ο ακούων ημάς, εμέ ακούει, και ο αθετών ημάς, εμέ αθετεί. Ο δε εμέ αθετών, αθετεί τον αποστήλαντά με. Οι Προτεστάντες, οι οποίοι κάνουν πως τα ξέρουν όλα, διαγράφουν την ιεροσύνη και τα μυστήρια. Και όμως,
και όλα να τα διαγράψουν, άμα ανοίξουν το Ευαγγέλιο, θα βρουν τις απαντήσεις μέσα αυτές και θα έπρεπε κανονικά να πιστέψουν και να γυρίσουν πίσω στην παράδοση. Όμως έχουν πλανηθεί σφόδρα και έχουν απομακρυνθεί και έχουν βρεθεί εκεί που βρεθήκανε, ούτως ώστε να είναι άλλη θρησκεία πλέον. Δεν είναι χριστιανισμός αυτό. Αυτό είναι άλλη θρησκεία. Δεν μπορεί δηλαδή τον χριστιανισμό να τον κόβουμε εμείς και να τον ράβουμε στα μέτρα τα δικά μας. Αλλά να δούμε τι λέει η Εκκλησία επί όλων αυτών των θεμάτων. Συγγνώμη, αδερφοί μου, ίσως λίγο σας κούρασα, επειδή είχαμε λίγο χρόνο περισσότερο σήμερα, γι' αυτό και το αξιοποίησα αυτό το πράγμα. Αλλά και επειδή βέβαια το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα της πίστεως. Οι άνθρωποι αυτοί έγιναν καλά. Κατά την πίστη σας γεννηθείτε, λέει ο Χριστός. Και σε εμάς λέει, παιδί μου, κατά την πίστη σου γεννηθείτε. Δεν είναι εγώ που δεν μπορώ να σου δώσω όλα αυτά τα οποία ζητάς. Αλλά όταν μου τα ζητάς και μου απλώνεις το χέρι σου, δεν φτάνει το χέρι σου για να γεννήσω εγώ με όλα τα αγαθά αυτά τα οποία έχω ετοιμάσει για σένα. Άμα ανοίξεις τη φούχτα σου, θα σου δώσω περισσότερα. Και άμα ανοίξεις την αγκαλιά σου, θα δώσω ακόμα περισσότερα. Και άμα ανοίξεις την καρδιά σου, θα σου δώσω τον παράδεισο. Αμήν.